Σχολή Ελεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας στο να μπείτε σε αυτή τη σχολή, η οποία είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή σχολή, όπως θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε και οι διεισόμαστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Πέραν το τι λέμε εμείς, θα δείτε καταρχήν τι καριέρες έχουν οι απόφοιτοι που βγαίνουν από αυτή τη σχολή, τι δουλειές βρίσκουν, τι γίνεται μετά στο μέλλον τους. Και θα δείτε ότι παρότι η κατάσταση στη χώρα πρότεινη δεν είναι, στην πραγματικότητα υπάρχουν καλές δυνατότητες, καλές προοπτικές, ακόμα και σε τέτοιες περιόδους δύσκολες. Λέγουμε Απόστολος Δόλας, είμαι κοσμήτωρας της σχολής. Κοσμήτωρας είναι μια διοικητική θέση, η οποία περίπου αντιστοιχεί στο να προσπαθεί να λύσει κανείς προβλήματα με πόρους οι οποίοι είναι ανεπαρκείς. Στην πραγματικότητα όμως η βασική μου ιδιότητα είναι ότι είμαι καθηγητής της σχολής, άρα είμαι ένας από τους καθηγητές σας. Θα πάρετε μαθήματα μαζί μου, όπως και με όλους τους άλλους συναδέλφους, και θα έχετε την ευκαιρία να με δείτε και στην αίθουσα και φυσικά και εκτός όπου χρειάζεται και όπου θέλετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα πούμε λίγα πράγματα όσον αφορά τι θα σας παρουσιάσω σήμερα όσον αφορά τη σχολή. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις το δίλημα είναι μεταξύ του να κάνει κανείς μια σχετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση και να κάνει κανείς μια σχετικά χρήσιμη παρουσίαση. Αν εσείς σας βάλω πολύ χρήσιμη πληροφορία, κοιμάστε όλοι στα επόμενα 5 λεπτά και όσοι δεν κοιμάστε κόβετε τις φλέβες σας, δεν είναι κάτι πολύ καλό. Απ' την άλλη μεριά, αν σας πω έτσι ωραία πράγματα, αστιάκια κλπ. Θα βγείτε, μπορεί να έχετε περάσει καλά και μπορεί να βγείτε πολύ χρήσιμο. Άρα θα προσπαθήσουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να απαντήσουμε τις ερωτήσεις τι, πού, ποιος, πώς και γιατί. Επομένως, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσουμε να είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι για το τι κάνουμε, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό ενδεχομένως από αυτό το οποίο ίσως φανταζόσασταν κάποια χρόνια πριν, γιατί είναι ένα αρκετά ευρύ αντικείμενο που περιλαμβάνει και θέματα τα οποία ίσως δεν τα περιμένει κανείς. Και ξεκινώντας από το ότι έχουμε μια τεχνολογική επανάσταση, όπου από το κινητό που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα μέχρι την πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πιο απλά πράγματα, ακόμα και να βγάλουμε το εισιτήριο για το λεωφορείο ή ακόμα και το να πάμε σε μια εκδήλωση, συνήθως εμπεριέχει και κάτι το οποίο έχει υπολογιστές. Σπανιότατα θα κάνουμε κάτι σήμερα το οποίο να μην έχει κάποια μορφή που να χρησιμοποιεί την πληροφορική. Όχι απαραίτητα με τη στενή έννοια της χρήσης του υπολογιστή, αλλά πιθανόν με την ευρύτερη έννοια του να έχουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, όπως λέγονται αυτά, κινητό ή κάτι άλλο, τάμπλετ κλπ. Τι κάνει λοιπόν ο ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών? Συλλέγει, ταξινομεί, συμπιέζει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, αναλύει, μετασχηματίζει, διορθώνει, συνδυάζει, συσχετίζει, παράγει, παρουσιάζει, μεταδίδει, λαμβάνει, μεταφέρει, διανέμει πληροφορία. Τώρα, κάθε ένα από αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι και ένα ξεχωριστό μάθημα. Θα σου πω ένα μόνο πράγμα. Γιατί, για παράδειγμα, να συμπιέσουμε την πληροφορία? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Αν έχουμε μία εικόνα τηλεόρασης, η οποία είναι 1.000.000 πίξελ, ας πούμε, το ποσό αυτό, και η επόμενη εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη, μας συμφέρει να μεταδώσουμε μόνο την πρώτη εικόνα και τη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη. Έτσι λειτουργούν οι ψηφιακές τηλεοράσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα που χρησιμοποιούμε το χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά. Και άρα με τις ίδιες δυνατότητες έχουμε 20 κανάλια αντί για 10. Έχουμε 30 κανάλια αντί για 15. Και επομένως η συμπίεση είναι ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Και φυσικά πάνε πολύ παραπέρα αυτά τα πράγματα. Απλά σημασία έχει ότι η πληροφορία δεν είναι μόνο κάτι που με την πολύ στενή έννοια κάνουμε πράξεις. Δεν κάνουμε μόνο πράξεις. Η πληροφορία από μόνη της είναι κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε. Μπορεί κάποια πληροφορία να είναι σε μορφή η οποία δεν έχει τόσο να κάνει με την αριθμητική, έχει να κάνει με συμβολικούς υπολογισμούς. Για παράδειγμα, έχουμε τον κύριο Λαγουδάκη, που είναι επίσης καθηγητής της σχολής, ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή ευφυΐα. Αν έχετε δει κατά καιρούς, γιατί έχουμε και ιδιαίτερες διακρίσεις σε ομάδες δίποδων ρομπότ που παίζουν ποδόσφαιρο, είναι
οι φοιτητές του κυρίου Λαγουδάκη που τα κάνουν αυτά. Και επομένως, πολλά από τα πράγματα τα οποία κοιτάει ο κύριος Λαγουδάκης είναι πώς ένα ρομπότ μπορεί να ανιχνεύσει που είναι η μπάλα, που είναι το γήπεδο. Πράγματα τα οποία μπορεί να αυτονόητα για εμάς ο ανθρώπους, αλλά για έναν υπολογιστή, για κάθε πράγμα πρέπει εκπεφρασμένα κάποιος να έχει φροντίσει το πώς θα ερμηνευτεί αυτή η πληροφορία. Και αν αναρωτιέστε κατά πόσον εσείς θα τα κάνετε όλα αυτά, η απάντηση είναι ναι, βεβαίως, και όχι μόνο στον πέμπτο χρόνο των σπουδών σας. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, ανάλογα με τα μαθήματα που παίρνετε, τι σας αρέσει, τι βλέπετε να κάνουμε στα εργαστήρια τα διαφορετικά της σχολής, μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές τις διαδικασίες από την αρχή ήδη των σπουδών σας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τριφτείτε με το αντικείμενο. Υπάρχει η IEEE όπου μπορείτε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, προγραμματισμό ή οτιδήποτε. Και επομένως θα σας δοθεί η ευκαιρία και έξω από το μάθημα με τη στενή έννοια να κάνετε πράγματα που αφορούν το αντικείμενο της σχολής πέραν όλων των άλλων πραγμάτων. Πάμε λοιπόν ότι το αντικείμενο της επιστήμης του ΙΜΗ είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι ηλεκτρονικές διατάξεις, οι οποίες μπορεί να είναι για ρομπότ, μπορεί να είναι για τηλεπικοινωνίες κλπ. Υπάρχει το υλικό, αυτό που λέμε hardware, υπάρχει και το λογισμικό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει υλικό και να τα βάλει ένα-ένα τα τρανζίστορ, όταν έχει μερικά εκατομμύρια τρανζίστορ στη διάθεσή του. Για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος των πραγμάτων, αν πάρετε αργότερα το μάθημα για τη σχεδίαση κυκλωμάτων υψηλής ολοκλήρωσης, με πολύ μεγάλη ευχέρεια θα φτιάχνετε εσείς ως φοιτητές ήδη τσιπάκια, θα τα σχεδιάζετε, δεν είναι σίγουρο ότι θα κατασκευαστούν, τα οποία να έχουν δεκάδες χιλιάδες τρανζίστορ. Δεκάδες χιλιάδες τρανζίστορ δεν μπορούμε μικρές δομές οι οποίες μετάγουν κάποιο ηλεκτρομαγνητικό σήμα. Τώρα, αν κανείς έχει μερικές δεκάδες χιλιάδες τρανζίστορ, δεν θα πάρει ένα τρανζίστορ και να το βάλει εδώ και να πάρει άλλον και να το βάλει εκεί και να κάνει εργασιοθεραπεία. Θα έχει δομές, θα έχει έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να μοιάζει με προγραμματισμό και ο οποίος μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε την πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου συστήματος και φυσικά να έχουμε το τελικό προϊόν το οποίο θεωρούμε ότι δουλεύει. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα μαθηματικά σαν εργαλείο. Δεν μπορώ να σας δώσω αρκετή έμφαση στο πόσα μαθηματικά χρησιμοποιούμε. Θα σας πω λοιπόν μια αστεία ιστορία η οποία συνέβη εδώ και περίπου 25 χρόνια. Τότε δίδαξα στο Πανεπιστήμιο Duke στην Αμερική, ένα πολύ καλό Αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Καλή ώρα προπετήσα και εσάς είχαν έρθει και εκεί πέρα ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι πρωτοετής προσαρμόζονται στο πανεπιστήμιο είναι ότι υπάρχουν εθελοντές από μεγαλύτερα έτη που τους παίρνουν 5-5, 10-10 και τους ξεναγούν στις διάφορες σχολές και στα διάφορα κτίρια για να δουν που είναι η αίθουσα κλπ. Προχωρούσε λοιπόν σε ένα διάδρομο, προχωρούσε κάποιος τριτοετής που το ήξερα ποιος ήταν, με μια ομάδα δικών μας ηλεκτρολόγων δηλαδή φοιτητών και τους έλεγε τα πρώτα χρόνια θα πάρετε μαθηματικά. Μην ανησυχείτε, είναι παντελώς άχρηστα. Και εγώ σκεφτόμουν, Θεέ και Κύριε, τι τους λέει τώρα τα μαθηματικά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για οτιδήποτε κάνουμε. Μπορεί ανάλογα το τι θα διαλέξετε να κάνετε να είναι τα διακριτά μαθηματικά ή αυτή η πλευρά των μαθηματικών πιο χρήσιμη και λιγότερο αυτό που θα λέγαμε λογισμός, απειρωτικός λογισμός. Αν κάνετε πάλι τηλεπικοινωνίες, μπορεί ο απειρωτικός λογισμός να είναι πιο χρήσιμος και λιγότερο τα διακριτά μαθηματικά, αλλά τα μαθηματικά είναι βασικό εργαλείο. Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα, δεν ξεκινάμε από το να αρχίσουμε να κολλάμε σύρματα, ξεκινάμε από το να κάνουμε ένα μοντέλο. Και τα μαθηματικά είναι το εργαλείο με το οποίο φτιάχνουμε μοντέλα για να πάμε παραπέρα να υλοποιήσουμε το σύστημα. Επομένως, δεν θέλουμε να δώσουμε, να υποβαθμίσουμε τη σημασία των μαθηματικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ζήτημα μαθηματικά. Και φυσικά είναι ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία μας διαφοροποιεί από ΕΚ, από ΤΕΙ, από άλλες μορφές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες όμως δεν έχουν τόσο γερές βάσεις όσον αφορά την θεωρία. Όσον αφορά τι παραδείγματα μπορεί να έχει κανείς από την επιστήμη του ΙΜΗ, εδώ πέρα βλέπουμε ένα από τα ρομποτάκια του κυρίου Λαγουδάκη, εδώ βλέπουμε κάποια συστήματα τα οποία είναι τεχνητής, ας το πούμε, επαυξημένης πραγματικότητας. Εδώ έχουμε κάποιες χαρτουερικές πλακέτες, μια μητρική πλακέτα και φυσικά το διαδίκτυο το οποίο πάντα είναι χρήσιμο σαν... Α, σας ευχαριστώ.
σαν εργαλείο για να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε. Όσον αφορά τις υποδομές, εδώ πρέπει να σας πω ότι οι υποδομές της σχολής είναι πάρα πολύ καλές και αυτό θα έλεγα, γενικά θα δείτε ότι αποφεύγω την πολιτικολογία, οι υποδομές σχολής δεν είναι καλές χάρη στην πολιτεία. Δυστυχώς δεν έχουμε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουμε, που θα θεωρείται λογική για οποιοδήποτε ίδρυμα, οπουδήποτε στην Ιφίλιο. Ευτυχώς είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι οι καθηγητές της σχολής και έτσι πηγαίνουμε πολλές φορές, γράφουμε προτάσεις, φέρνουν προγράμματα, αφήνουν υποδομή. Αυτή η υποδομή μένει και τη χρησιμοποιούν κατ' εξοχήν οι φοιτητές μας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί στις σπουδές, στην έρευνά τους. Και αυτή η υποδομή, πολύ σημαντικό, μας δίνει τεχνογνωσία για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε αργότερα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο από τα πράγματα που κάνει το εργαστήριο που είμαι και εγώ, το εργαστήριο μικροεπεξεργαστών και υλικού. Υπάρχει μια τεχνολογία, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρεια, αλλά λέγεται αναδιατασσόμενη λογική. Σε αυτή τη τεχνολογία συμβαίνει να είμαστε πραγματικά διεθνώς αναγνωρισμένοι, όπως και σε άλλα πράγματα. Αυτό δεν το λέω για την αναγνώριση, γιατί όλοι οι καθηγητές της σχολής πραγματικά είναι πάρα πολύ καταξιωμένοι και αυτό μπορείτε να το δείτε και από τις δημοσιεύσεις τους, από τις σπουδές τους και από τη διεθνή τους παρουσία. Αυτό που ήθελα να πω όμως ήταν ότι μέσω κάποιων προγραμμάτων έχουμε αυτή τη στιγμή 4 υπερυπολογιστές, 4. Δύο μιας μάρκας που λέγεται Convey, δύο μιας μάρκας που λέγεται Maxeller και αμφιβάλλω αν υπάρχουν κυριολεκτικά 10 εργαστήρια στην Ευρώπη που έχουν τέτοια υποδομή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε αυτή την υποδομή, είναι ανοιχτή για εσάς, μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε και αντίστοιχα έχουμε το ρομπότ του κυρίου Λαγουδάκη, έχουμε τα συστήματα των αισθητήρων του κυρίου Μπλέτσαρ, έχουμε τα συστήματα για εξόρυξη μεγάλου όγκων δεδομένων του κυρίου Καροφαλάκη, τα συστήματα για επαυξημένη πραγματικότητα της κυρίας Μανιά και πάει λέγοντας. Επομένως, θα δείτε ότι σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχουμε πολύ καλές υποδομές, τις οποίες φροντίζουμε με νύχια και με δόντια να τις κρατούμε και σε λειτουργία και να τις ανανεώνουμε. Όσον αφορά το ιστορικό της σχολής, για πρώτη φορά λειτουργήσε το 1990 και με 35 νέους φοιτητές. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε πάρα πολύ και τώρα έχουμε 26 καθηγητές και 185 συν νέους φοιτητές. Αυτά τα νούμερα, για να καταλάβετε, επειδή υπάρχουν διεθνείς standards, είναι περίπου διπλάσιος φόρτος από αυτό που θα θεωρείται μέγιστος φόρτος για μια σχολή. Δηλαδή, μια σχολή με τη δυναμικότητα που έχει η δική μας σχολή σε καθηγητές θα πρέπει να έχει περίπου 90, maximum 95 εισακτέως φοιτητές. Παρ' όλα τα αυτά, έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία είναι να πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε πολλούς φοιτητές. Η άλλη είναι να παλέψουμε με νύχια και με δόντια μαζί και με εσάς για να έχετε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Και είναι το δεύτερο το οποίο κάνουμε, το κάνουμε κατ' επιλογή, είναι και αυτό αν θέλετε μιας μορφής πολιτική πράξη, γιατί απλά αν κλείναμε το Ίδρυμα, το οποίο και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να κλείσει λόγω πραγματικά των προβλημάτων χρηματοδότησης, δεν θα κάναμε την κατάσταση καλύτερη για κανένα, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν νίκη, υπάρχουν έξοδα διαβίωση κλπ. Και επομένως το να πούμε ότι αυτό δεν είναι τρόπος να λειτουργεί ένα πανεπιστήμιο, για μας δεν είναι η καλύτερη λύση. Σας λέμε όμως από τώρα ότι οι συνθήκες λειτουργίας της σχολής είναι πάρα πολύ δυσχερείς. Δεν το λέω αυτό για να κινδυνολογήσω. Θα δείτε ότι πάρα πολλά εργαστήρια γίνονται από μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι δεν πληρώνονται για να κάνουν αυτά τα εργαστήρια. Απλά συνεισφέρουν στη γνώση σας, όπως και αυτοί όταν ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές, κάποιοι άλλοι τους βοηθούσαν. Θέλουμε την κατανόησή σας, γιατί όταν κάνουμε μαθήματα με 300 και 400 άτομα και μπορεί να έχουν ένα βοηθό, δύο βοηθούς από πλευράς μόνιμου προσωπικού, αυτό δεν οδηγεί σε μια πολύ καλή και εύρυθμη λειτουργία. Παρόλα τα αυτά, όπως σας είπα, κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να έχετε καλές σπουδές. Και για μας η ανταμοιβή είναι όταν σας βλέπουμε να βγαίνετε από την άλλη μεριά, να πηγαίνετε σε άριστα πανεπιστήμια και του εξωτερικού και του εσωτερικού, να βρίσκετε καλές δουλειές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ιδρυθεί φέτος το καλοκαίρι στα Κουνουπιδιανά Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας, έχει προσλάβει περίπου 10 δικούς μας
από φέτος και πάει να προσλάβει άλλους 10. Υπάρχει άλλη μια εταιρεία στην Αθήνα η οποία αναπτύσσει συλλογισμικό για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όχι πονηρό ελπίζω, και η οποία έχει ήδη προσλάβει από φίλους μας και αυτή τη στιγμή ζητάει περίπου 8 άτομα να προσλάβει. Επομένως, θεωρείστε ότι υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα από ό,τι κάνετε στη σχολή, αρκεί προφανώς να μπορούμε να το κάνουμε καλά. Οι τομείς είναι 4. Και περίπου είναι θεματικές ενότητες τις οποίες θα μπορούσατε και να εμβαθύνετε μέσω της διπλωματικής ή κάποιες ενασχόλησης. Είναι ο τομέας ηλεκτρονικής και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, ο τομέας πληροφορικής, ο τομέας τηλεπικοινωνιών, ο τομέας συστημάτων και δεν υπάρχει επίσημος τομέας, αλλά έχουμε και την ενέργεια, η οποία έχει μπει εδώ και κοντά 10 χρόνια στο πρόγραμμα σπουδών μας, γιατί θέλουμε να γίνει πρόγραμμα ηλεκτρολόγου μηχανικού. Έχουμε εργαστήρια, το οποίο είναι αρκετά, το τελευταίο τώρα προσπαθούμε να το εξοπλίσουμε με διάφορα πράγματα εξοπλισμού, το υποανάκτηξη εργαστήριο και να το πιο του μπαγκάλου του. Εντυπωσιακό δεν είναι. Μάλιστα, ωραία, το βρήκαμε. Λοιπόν, το σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποανάπτυξη, αλλά παρόλα αυτά στα μαθήματα ενέργειας θα κάνετε εργαστήρια. Ήδη ένα άλλο εργαστήριο φιλοξενεί εργαστηριακές σχέσεις για το εργαστήριο ενέργειας. Και όπως θα δείτε, αυτά τα 10 εργαστήρια έχουν ένα κύκλο εργασιών, ο οποίος ξεκινάει από την προπτυχιακή εκπαίδευση. Θα μπαίνετε μέσα σε αυτά τα εργαστήρια για να κάνετε εργαστηριακές ασκήσεις. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπου κάποιοι μεγαλύτεροι συνάδελφοι σας κάνουν έρευνα. Μέσα σε αυτά τα εργαστήρια γίνονται ακόμα και, αν θέλετε, πολλές φορές λειτουργούν σαν φυτώρια για ιδέες οι οποίες μπορεί να μην είναι απαραίτητο ότι θα βγουν είτε σε κάποιο βιομηχανικό προϊόν ή το οτιδήποτε, μπορεί να βγει κάποια δημοσίευση, μπορεί να γίνει κάποια συνεργασία με άλλα εργαστήρια, με άλλες σχολές και με άλλους τομείς. Και επομένως, αυτά τα εργαστήρια προσφέρουν την γκάμα των δραστηριοτήτων της σχολής. Όταν αρχικά είπα ότι μπορεί η σχολή να κάνει και άλλα πράγματα από αυτά που φαντάζεστε, πιθανόν δεν φαντάζεστε ότι θα μπορούσατε, για παράδειγμα, μέσα σε αυτή τη σχολή να κάνετε μοντέλα για ημιαγωγούς και τρανζίστορ CMOS. Και όμως ο κύριος Μπούχερ έχει εργαστήριο στο εργαστήριο ηλεκτρονικής εξαιρετικά καλά εξοπλισμένο για να κάνει μετρήσεις πάνω σε τέτοιους ημιαγωγούς. Ο κύριος Μπάλας έχει πάρα πολύ καλά απεικονιστικά συστήματα τα οποία είναι πολυφασματικά, δηλαδή σκεφτείτε μια κάμερα που δεν βλέπει μόνο κόκκινο, μπλε και πράσινο, αλλά μπορεί να κόβει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του το ορατό τουλάχιστον σε πάρα πολλές φέτες. Και πάει λέγοντας. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί είμαστε σε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι πραγματικά κόσμημα για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είμαστε σε αυτό το κτίριο περίπου μια πενταετία, λίγο παραπάνω. Και όπως θα δείτε, το κτίριο αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλα τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δεν είναι γεμάτο με γραφίτι, δεν είναι γεμάτο με αφίσες, δεν έχει όλη αυτή την γενικότερη, αν θέλετε, αισθητική, η οποία εκφράζεται με έναν τρόπο ο οποίος ενδεχομένως δεν εξυπηρετεί αυτό για το οποίο γίνεται. Δηλαδή κάποιος ο οποίος γράφει κάτι με γραφίτι, μπορεί να έχει κάτι να πει. Εμείς αυτό το πράγμα θέλουμε να ακουστεί. Έχουμε πίνακες ανακοινώσεων παντού. Υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να εκφραστεί. Όταν τελειώσει την παρουσίαση, ένας συνάδελφός σας θα σας μιλήσει εκ μέρους του συλλόγου και για τη συνέλευση αύριο και για όλα τα θέματα. Αλλά υπάρχει μια κοινή κατανόηση και των φοιτητών της σχολής και των καθηγητών ότι το να κρατήσουμε τον εργασιακό μας χώρο, γιατί και εσείς δουλεύετε εδώ πέρα, το να τον κρατήσουμε σε καλή κατάσταση είναι κάτι το οποίο είναι τελικά επιθυμητό για όλους, χωρίς αυτό, επαναλαμβάνω, να σημαίνει ότι περιορίζουμε την έκφραση όσον αφορά το να περάσει οποιοδήποτε σύλλογος ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο στο μήνυμα του. Υπάρχουν πάρα πολλοί κατάλληλοι τρόποι και μπορούμε να βρούμε και άλλους. Επομένως, αυτό το κτίριο το διαφυλάσσουμε σαν κόριο φταγού. Πολύ δε παραπάνω που τα χρήματα για επισκευές και συντηρήσεις είναι απολύτως ελάχιστα και μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να είναι αυτή η κατάσταση.
Όσον αφορά το προσωπικό της φορείς, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το έψυχο υλικό της σχολής, γιατί τελικά μια σχολή δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι οι υπολογιστές, δεν είναι οτιδήποτε, είναι το έψυχο υλικό της. Έχουμε 26 διορισμένα μέλη ΔΕΠ, ένα μέλος ΔΕΠ υποδιορισμό. Αυτές οι 7 θέσεις ΔΕΠ υποπλήρωση, οι οποίες θα μπορούσαν να πούμε ότι τώρα με πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις κλπ. Θα πρέπει να γίνουν 9, 11 κλπ. Είναι περισσότερο δικό μας ευχολόγιο και λιγότερο κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να συμβεί, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ και περίπου 7-8 χρόνια δεν έχει έρθει ούτε μία καινούργια θέση στη σχολή. Με αποτέλεσμα, είτε λόγω κρίσης που φεύγουν κάποιοι συνάδελφοι, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, να γινόμαστε όλο και λιγότεροι, καινούργοι δεν έρχονται και αυτό προφανώς δημιουργεί δυσχέρειες. Απ' την άλλη μεριά, το Υπουργείο αυξάνει τον αριθμό των εισακτέων, γιατί προφανώς θεωρεί ότι δεν υπήρχε αρκετός φόρτος και υπήρχε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να παράσουμε καλή εκπαίδευση σε όλους αυτούς τους εισακτέους. Και επομένως, η 7 θέση υποπλήρωση θεωρείται ότι το πιθανότερο είναι ότι μέχρι να αποφοιτήσετε δεν θα δείτε κάποια από αυτές τις 7 θέσεις να πληρώνετε με κάποιον καθηγητή, προς μεγάλη μας στεναχώρια βέβαια. Έχουμε περίπου, το περίπου αντιστοιχεί στο ότι κάποιες φορές ορισμένα άτομα είναι χρεωμένα εδώ, αλλά είναι οργανικά εκεί κλπ. Περίπου 20 άτομα σε μόνιμο προσωπικό, είναι τεχνικό, επιστημονικό προσωπικό, πάρα πολύ άξιοι. Οι περισσότεροι από αυτούς και αυτές έχουν, εκτός από ένα πρώτο δίπλωμα που μπορεί να είναι από τη σχολή μας ή από κάποια αντίστοιχη σχολή, πολλοί έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, κάποιοι έχουν και διδακτορικό. Είναι εξαιρετικά πολύτιμο το προσωπικό αυτό της σχολής, το διασκεδάσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Δουλεύουν πάρα πολύ για να κρατήσουν τη σχολή και το επίπεδό της πάρα πολύ ψηλά και φυσικά κάτω από συνθήκες τεράστιου χώρου και άρα θέλουμε και την δική σας κατανόηση όσον αφορά τα εργαστήρια και όσον αφορά το τι κάνετε. Και διοικητικό προσωπικό, έχουμε την κυρία Γρηγοράκη που θα παρακαλούσα να σηκωθεί, είναι στο βάθος, σηκώθηκε και παρακαλώ. Η κυρία Γρηγοράκη είναι ένα άτομο το οποίο, ό,τι και να πει κανείς, είναι λίγο γιατί βγάζει μόνη της δουλειά που θα χρειαζόταν κανονικά κανείς 6, 7, 8 άτομα ίσως. Όλη η σχολή, σκεφτείτε ότι έχει πάνω από 1.000 ενεργούς φοιτητές, πάνω από 1.200 εγγεγραμμένους φοιτητές, 26 καθηγητές, περίπου 20 άτομα μόνιμο προσωπικό και από πλευράς διοικητικού προσωπικού έχει μόνο την κυρία Γρηγοράκη σύν την κυρία Γιανασάκη, η οποία είναι στη γραμματεία. Επομένως, με την κυρία Γρηγοράκη και την κυρία Γιανασάκη εξυπηρετείται μια σχολή 1.000 ατόμων. Εν μέσω κρίσης διάβαζα κάπου ένα άρθρο, αφορούσε την αρχιτεκτονική Αθηνών και έλεγε ότι πώς μπορεί να λειτουργήσει η αρχιτεκτονική Αθηνών με μόνο 27 άτομα διοικητικό προσωπικό, τα οποία κατεβήκαν, αν θυμάμαι καλά, στα 20 ή κάτι τέτοιο. Και σκεφτόμουν ότι εμείς αν είχαμε 20 άτομα διοικητικό προσωπικό, θα θεωρούσαμε ότι είμαστε σε περιόδους απίστευτης ευμάρειας και κλειδής. Επομένως, έχουμε μόνο κυρία Γρηγοράκη και μια διοικητική πάλι. Το λέω αυτό γιατί θέλω να είστε πάρα πολύ καλοί και ευγενικοί μαζί της. Διευκαιρεώνει έναν απίστευτο όγκο δουλειάς και φροντίζει όλα τα πράγματα να γίνονται καλά και έγκαιρα. Και γι' αυτό σας παρακαλώ, μην πάτε και της πείτε, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό και το χρειάζομαι τώρα. Γιατί το πιθανότερο είναι ότι αυτό έχει συμβεί τουλάχιστον άλλες 30-40 φορές την ίδια μέρα από κάποιον άλλο που χρειάζεται κάτι και το χρειάζεται τώρα. Όσον αφορά τους καθηγητές, έχουμε. Οι περισσότεροι διδακτορικά από ξένα πανεπιστήμια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε καμία ξενομανία ή ότι να θεωρούμε ότι είναι ξενόφερτο είναι καλύτερο. Το λέω αυτό απλά γιατί έχοντας αυτές τις σπουδές από άριστα πανεπιστήμια της Αβροδαπής, ο καθένας έχει φέρει και κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ενδυναμώνει τη σχολή. Έχουμε φέρει επομένως βιώματα, έχουμε φέρει και από πλευράς τεχνικής αλλά και από πλευράς του πώς έχουμε δει να λειτουργούν άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, έχουμε φέρει διάφορα πράγματα. Μπορείτε να τα δείτε αυτά και στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν διαρκείς διακρίσεις στη σχολή, μία που δεν έχει προλάβει ακόμα να μπει στην ιστοσελίδα της σχολής και μάλιστα δεν έχει προλάβει να ανακοινωθεί και στους υπόλοιπους συναδέλφους της σχολής. Ένα συνάδελφος, ένα συνέδριο το οποίο τώρα γίνεται στην 27η χρονιά του, από αυτές τις 27 χρονιές διαλέξατε τα 27 πιο σημαντικά papers, τις 27 πιο σημαντικές ανακοινώσεις.
Μία λοιπόν από αυτές ήταν του κυρίου Πνευματικάτου, το συνέδριο του FPL, το μεγαλύτερο συνέδριο σε αναδεδειχόμενη λογική στον κόσμο. Έγινε στο Λονδίνο πριν από 2-3 εβδομάδες και είχαμε την διάκριση, ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σε εκείνο το συνέδριο την 27ετία, να είναι καθηγητή της σχολής. Και μάλιστα ο φοιτητής, ο οποίος το είχε κάνει τότε εκείνη την έρευνα, για να καταλάβετε πώς όλα πάνε συνέχεια και από τώρα που είστε πρωτοετής, να βλέπετε πώς μπορεί να είστε σε λίγα χρόνια. Ο φοιτητής που έκανε τη συγκεκριμένη έρευνα όταν έκανε το μάστερ του, τώρα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Chalmers στη Σουηδία. Και έχουμε από φοιτητές μας που είναι καθηγητές σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, από φοιτητές μας. Και επομένως έχουμε πάρα πολλά βραβεία, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να τα απαριθμούμε. Μπορείτε να τα δείτε και στην ιστοσελίδα. Δεν κυνηγάμε τα βραβεία αυτά κάθε αυτά. Κυνηγάμε όμως την αριστεία. Και όταν κανείς κυνηγά την αριστεία, κάποια στιγμή θα έρθει και κάποιες μορφές αναγνώριση. Οι καθηγητές μας είναι εδώ. Για λόγους καθαρά συναισθηματικούς, δεν έχω βγάλει δύο φωτογραφίες συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα. Δεν θα σας πω ποιοι είναι. Είναι αυτοί που δεν θα τους βλέπετε στα μαθήματα. Αλλά υπάρχουν και δύο φωτογραφίες που τυπικά δεν ανήκουν στο δυναμικό της σχολής. Και η σχολή είναι φτωχότερη βέβαια με το να μην τους έχει. Όσον αφορά τις προπτυχιακές σπουδές, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πενταετές και το οποίο βασίζεται καταρχήν σε μία ενιαία μορφή. Παίρνετε ένα ενιαίο πρόγραμμα χωρίς ροές και κατευθύνσεις. Αυτό είναι ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που ακολουθεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το δίπλωμα του ηλεκτρονικού, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστού ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξεκολλήσει η γραφειοκρατία της πολιτείας και να υπάρχει επίσημη αναγνώριση σαν Master of Engineering. Αυτό θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα εκ των οποίων είναι ότι μπορεί κανείς να αποφοιτήσει από σχολές μικρότερο κύκλο σπουδών από το δικό μας, να πάει και ένα χρόνο στην Αγγλία και ενδεχομένως να έρθει με κάποιο δίπλωμα το οποίο θα φαίνεται μεγαλύτερο ή πιο προχωρημένο από αυτά στα οποία σπουδάζετε εσείς. Επομένως, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών μας. Μας ενδιαφέρει η κατοχύρωσή τους και αν κάποια πράγματα είχαν προχωρήσει στο θεσμικό κομμάτι της πολιτείας λίγο πιο γρήγορα, γιατί αυτό δεν είναι καν οικονομικής φύσεως το ζήτημα, θα είχε ήδη τελειώσει το ζήτημα της αναγνώρισης του στοιχείου μας σαν ίμι. Όσον αφορά μαθήματα, θα πάρετε 35 υποχρεωτικά μαθήματα από όλους τους τομείς, 14 μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία είναι μια εξαμηνιαία εργασία η οποία πηγαίνει σε βάθος, σε κάποιο αντικείμενο και όταν τα τελειώσετε όλα αυτά θα είστε πλέον από φοιτητή σχολή. Υπάρχει μία διαρκής εξέλιξη του προγράμματος, η θεωρία συμπληρώνεται από πρακτική στα εργαστήρια και αυτό θα το δείτε και μπορεί να έχετε αρχίσει να το διαπιστώνετε ήδη και από τα πρώτα μαθήματα τα οποία παρακολουθήσατε. Έχουμε κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα στα πρώτα έτη και κυρίως επιλογής στα τελευταία και έχουμε εφαρμόσει εδώ και αρκετά χρόνια και θα λέγαμε καλά αποτελέσματα, τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά αυτά τα αποτελέσματα, ένα ζήτημα το οποίο έναν τρόπο όπου υπάρχει αλληλουχία μαθημάτων για να πάμε από τα πρώτα προς τα τελευταία, για παράδειγμα, για να πάρει κανείς προχωρημένη λογική σχεδίαση, πρέπει να έχει πρώτα ολοκληρώσει επιτυπώς τη λογική σχεδίαση. Ακούγεται αυτονόητο, έτσι είναι σε όλα τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, αλλά τίποτα δεν είναι απαραίτητα αυτονόητο αν δεν μπει σε μία δομή και να χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι βασικές διαφορετικές κατηγορίες. Δεν πρόκειται να πω σε όλα τα μαθήματα, απλά μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μία δομή σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν οι φυσικές και τα μαθηματικά, υπάρχουν όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, υπάρχουν τα αντικείμενα της πληροφορικής, τα αντικείμενα της ηλεκτρονικής και τα αντικείμενα της ενέργειας. Επομένως, όλα τα αντικείμενα της σχολής εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα σπουδών και έτσι τάχεται τριβή με όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνετε λοιπόν και μια διπλωματική εργασία η οποία είναι υποχρεωτική και έχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του τελικού σας βαθμού όταν έρθει η ώρα και από διπλωματικές εργασίες την περίοδο 2005-2011 βγήκανε 31 άρθρα σε περιοδικά και 115 άρθρα σε συνέδρια. Σημειώστε, αυτά είναι άρθρα τα οποία έχουν ως συγγραφέα
συνήθως κύριο, ανάλογα και με τη συνεισφορά, παλεύουν ως εισαγωγέα τον φοιτητή που έκανε αυτή τη δουλειά. Τον Απρίλιο, για παράδειγμα, υπήρχε σε ένα συνέδριο το οποίο έγινε στην Γερμανία paper, όπου ο πρώτος φοιτητής ήταν, ο πρώτος συγγραφέας ήταν απόφοιτός μας πρόσφατος της σχολής. Υπάρχει πρακτική άσκηση η οποία είναι προαιρετική και η οποία γίνεται καθυστερητός μήνες, συνήθως μετά το τρίτο έτος σπουδών. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πλατφόρμα Courses. Κάποιοι μπορεί να έχετε ήδη δει και να έχετε αρχίσει να τη χρησιμοποιείτε και γίνεται και εξελιγμένη μορφή του Courses που θα έχει και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις. Το Courses έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα απίστευτα χρήσιμο εργαλείο και για τους φοιτητές και για τους διδάσκοντες και τους βοηθούς του μαθήματος για να μπορεί να λειτουργεί καλά το μάθημα. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αναπτύχθηκε εδώ, μέσα στη σχολή. Είναι ένα εργαλείο το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος έχει φτιαχτεί από μηχανικούς, όχι απαραίτητα φοιτητές, αλλά μηχανικούς της σχολής ΙΜΗ. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με τις γνώσεις που παίρνετε από τη σχολή. Και όσον αφορά τις προοπτικές, οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές γιατί έχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, έχει εργαστηριακή εξάσκηση και όλοι οι καθηγητές διδάσκουν τα μαθήματά τους προσωπικά. Αυτό μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά μπορεί να προσέξετε σε ορισμένα άλλα ιδρύματα της επικράτειας μπορεί και να μην ισχύει. Και όλοι, ανεξαιρέτως σε σχέδιο που έχουμε κάνει τις σπουδές μας, έχουμε εμπειρία από το εξωτερικό. Όλοι είτε έχουμε πάει με εκπαιδευτικές άδειες ή συμμετέχουμε σε συνέδρια ή συμμετέχουμε σε προγράμματα ή σε κονσόρσια ή σε οτιδήποτε και επομένως φέρνουμε καινούργια γνώση με την οποία εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμά μας από την Εθνική Επιτροπή και το βρήκαν ότι ήταν πάρα πολύ καλό, όχι ότι δεν επιδέχεται περιπτώσεις τις οποίες προσπαθούμε και να κάνουμε. Έχουμε συνέχεια σημαντικές διακρίσεις και η εξωτερική αξιολόγηση, η οποία έχει γίνει πριν από 4 χρόνια και θα ξαναγίνει σύντομα, είναι ότι η σχολή, το διατάφτα είναι, έχει ενθουσιώδης δρομό στη Λιάννη, από τότε έχουμε μεγαλώσει όλοι κάποια λίγα χρόνια, αλλά είναι ενθουσιώδης το προσωπικό της, οι καθηγητές έχουν έρθει από πολύ καλά πανεπιστήμια, έχει πολύ ψηλά στάνταρ για τη σχολή και τις περιοχές στις οποίες εστιάζεται και έχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα. Διδασκαλία και έρευνα είναι αλληλένδετα, γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει μόνο διδασκαλία και να μην ενημερώνεται για τα αντικείμενα τα οποία καλύπτει. Διαφορετικά θα σας κάνουμε φόρτρα. Δεν κάνουμε φόρτρα, να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο πρόσφατα για όσους έχετε ακούσει. Επομένως είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό και να βελτιώσουμε. Εδώ πέρα θα σας δείξω λίγο στα πάρα πολύ σύντομα το project με τα ρομποτάκια του κυρίου Λαγουδάκη. Εν ώρα δράσης, δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο αγώνα κερδίσαμε ή χάσαμε. Υπάρχουν και βίντεο βεβαίως, υπάρχουν διάφορα πράγματα και άμα βρείτε τον κύριο Λαγουδάκη θα σας πει πολύ περισσότερα και αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην ομάδα, ο κύριος Λαγουδάκης με χαρά θα σας μιλήσει και... Στην ιστοσελίδα που φαίνεται, kurites.gr που βλέπετε, πηγαίνετε και για τα πράγματα. Αν πάτε στο www.kurites.gr μπορείτε να δείτε πάνω σε αυτό. Το σημαντικό είναι ότι με την οπτική του επαγγελματία ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών δεν είναι απλά κάτι κάνει το μέλλον παίζει, αλλά είναι κάτι το οποίο κάνει αναγνώριση για να δει, τρέχει αλγορίθμους, πρέπει να αποφασίσει κατά που θα πάει, πρέπει να αποφασίσει πώς θα κλωτσίσει την μπάλα. Υπάρχει το ζήτημα της κινηματικής, ότι προφανώς το ότι περπατάμε όρθιοι και είναι τόσο πολύ αυτονόητο για μας, δεν είναι καθόλου αυτονόητο για ένα μηχάνημα το οποίο θα ήθελε να είναι εξαπλωμένο στο γρασίδι και πάει λέγοντας. Επομένως, όλα αυτά βλέπετε έχουν πάρει βραβεία. Εδώ πέρα είναι του κύριου Μπλέτσαρ ένα σύστημα με ασύμπαρτα δίκτυα αισθητήρων το οποίο έχουν μπει στην αυλή εδώ και τα οποία παρακολουθούν αν τα φυτά χρειάζονται πότισμα. Και όσον αφορά την έρευνα και τα προγράμματα, εκτελούνται περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα στη σχολή το έτος. Αυτό το νούμερο σαν νούμερο δεν έχει τόσο σημασία. Έχει σημασία το ότι είμαστε δραστήριοι και ότι από αυτά τα 2 εκατομμύρια
το μεγαλύτερο ποσό πηγαίνει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πηγαίνει και ένα πολύ μεγάλο ποσό σε υποδομή η οποία μας μένει και για τα προπτυχιακά, ειδικά σε τέτοιες περιόδους που δεν μπορούμε να ανανεώσουμε την υποδομή, την εργαστηριακή μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, γιατί δεν υπάρχει επί της ουσίας πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κάνουμε και βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Έχουμε τεχνογνωσία και σε ευρωπαϊκά επιστημονικά προγράμματα και όλα τα έργα είναι αυτά παραδόντια που πρακτικά σημαίνει ότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι βγάζουμε μηχανικούς που πρέπει να μπορούν να κάνουν κάτι και να το κάνουν να δουλεύουν. Έχω βάλει σε κόκκινο τελευταίο κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έχετε λοιπόν άριστες προοπτικές στη σχολή αυτή για εργασία για μεταπτυχιακές σπουδές και όντως στέλνουμε σε άριστα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών από φίλους μας. Την περσινή χρονιά στείλαμε στη νούμερο 6 σχολή της Αμερικής δύο φοιτητές για διδακτορικό και τους δύο. Φέτος στείλαμε σε top σχολές τουλάχιστον 6-7 από συζήτηση που είχαμε κάνει μεταξύ μας. Μπορεί το νούμερο να είναι μεγαλύτερο. Και να σας πω ότι από την φετινή φουρνιά έχουν φύγει την Αμερική για το University of Maryland, για το Boston University, πιθανόν και για το USC, κανένας δυο. Δεν θυμάμαι. Πάντως έχουν φύγει αρκετοί. Και όταν λέω έχουν φύγει αρκετοί, εννοώ με πλήρη ερευνητική υποστήριξη. Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά, οι πόρτες των καθηγητών είναι ανοιχτές και αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην τωρινή σχολική ακαδημαϊκή χρονιά είναι ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μαζί σας. Έγινε μία μελέτη πέρσι για να δούμε γιατί κάποια προβλήματα υπήρχαν στη σχολή και διαπιστώσαμε ότι τα προβλήματα κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Για παράδειγμα, οι αίθουσες δεν μπορούμε να τις κάνουμε πιο μεγάλες, επειδή μας στέλνει περισσότερο φίλο στο Υπουργείο. Αλλά κάποια προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε. Θέλουμε λοιπόν πράγματα τα οποία κάποια από αυτά προϋπήρχαν, αλλά δεν τα αξιοποιόντουσαν πλήρως, όπως οι σύμβουλοι σπουδών, που και υπήρχαν και υπάρχουν. Θέλουμε να αξιοποιηθούν πλήρως. Θέλουμε να έρθετε, να μας βρείτε. Αν υπάρχουν προβλήματα, θέλουμε να τα ακούσουμε. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του μαθήματος, με τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, με το φόρτο, με την προσαρμογή σας στα Χανιά, με το τι θέλετε να κάνετε για το μέλλον σας. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας και η δική μας προσμήτωρας και της κυρίας Μανιά, όλων των συναδέλφων το ίδιο. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, η οποία να οδηγήσει σε καλύτερες σπουδές για εσάς και κυρίως όπου υπάρχουν προβλήματα και μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Επομένως, λάβετε το υπόψη ότι θέλουμε να έχουμε άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εγώ σας ευχαριστώ, είστε καταπληκτικό κοινό, ήσασταν πολύ ήσυχοι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση και σε λίγο θα δώσω το βήμα στον συνάδελφό σας, ο οποίος θα σας πει κάποια θέματα του φοιτητικού συλλόγου. Αν έχουμε κάποια ερώτηση, αλλιώς περιμένει και το κέρασμα κάτω. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον συνάδελφό σας που σας πει για το φοιτητικό σύλλογο και μετά συνεχίζεται με το κέρασμα. Παρακαλώ.